Αλλά πάμε. Πώς σχολιάζετε τις δηλώσεις του κύριου Καζάκη σε διάφορα μέσα? Σήμερα είδα μια δήλωση του κύριου Καζάκη στον παρατηρητή. Καταρχάς να πω ότι ο Σταύρος ο Καζάκης χαίρει του απόλυτου σεβασμού και αγάπης από τη μεριά μου. Γνωριζόμαστε οικογενειακώς. Είχα τη σύζυγό του, την κυρία Μέρμιγα, μια αξιόλογη φιλόλογος ως καθηγήτρια στο γυμνάσιο Λύκειο Ιάσμου. Ο καθένας δημότης μας μπορεί ελεύθερα δημοκρατικά να εκφράσει την άποψή του, όπως και ο κύριος Καζάκης. Τολμώ να πω όμως ότι εμένα με στεναχώρησαν οι δηλώσεις του κυρίου Καζάκη, διότι ήταν ένας άνθρωπος τον οποίο πρότεινα εγώ τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Ιάσμου, και εφόσον επέλεξε με αυτόν τον τρόπο να μιλήσουμε δημόσια, οφείλω και εγώ ως Δήμαρχος Ιάσμου να παραθέσω κάποια δεδομένα, κάποιες αλήθειες, και αν θέλει ο κύριος Καζάκης μπορεί να απαντήσει σε αυτά. Ο κύριος Καζάκης τόσα χρόνια, 10-12 χρόνια περίπου, μετά την ολοκλήρωση της θητείας του, γιατί απέχει 15 χρόνια από την τοπική αυτοδιοίκηση, δέχτηκε τις δημοκρατικές και πολιτικές επιθέσεις του κυρίου Αμούτζα, ο οποίος τον κατηγορούσε συνεχώς και αδιαλείπτως για τις πολιτικές του δημοκρατικές επιλογές. Δεν τον είδα ποτέ να απαντάει στον κύριο Αμούτζα. Θα ήθελα δημόσια να τον ρωτήσω γιατί ένιωσε την ανάγκη σήμερα να πει κάτι για τη διοίκηση του Δήμου Ιάσμου. Δεύτερο, ο κύριος Καζάκης, πράγματι όπως λέει και στη συνέντευξή του, ξεκίνησε με συγκεκριμένους υπαλλήλους εδώ στον Δήμο Ιάσμου, με τους οποίους έκανε τα πρώτα βήματα. Έχει κάθε δικαίωμα ο κύριος Καζάκης να θεωρεί ότι ήταν ο καλύτερος δήμαρχος στον Ιάσμο, η οκταετία του. Όλοι όμως κρινόμαστε. Οι δημότες και η ιστορία θα κρίνει ποιος ήταν ο καλύτερος δήμαρχος του Δήμου Ιάσμου. Τρίτον, ο κύριος Καζάκης έχει συγκεκριμένους εργαζομένους και υπαλλήλους στον Δήμο Ιάσμου, οι οποίοι έχουν πολύ καλές σχέσεις και διατήρησαν τις επαφές τους με τον κύριο Καζάκη, και επειδή έκανε μια δημόσια δήλωση, με αναγκάζει σήμερα δημοσίως, εντύμως και ειλικρινώς να το πω αυτό το πράγμα, ορισμένοι υπάλληλοι της υπηρεσίας, αμφισβητώντας τον τρόπο της διοίκησής μου, πήγαιναν και μετέφεραν σκοπίμως και παρανόμως πληροφορίες στον κύριο Καζάκη και στον κύκλο του κυρίου Καζάκη. Άρα είναι ατυχείς αυτές οι δηλώσεις από τη μεριά του κυρίου Καζάκη, και θέλω να ξεκαθαρίσω. Εγώ τον σέβομαι και τον εκτιμώ. Καταγράφω τις δηλώσεις του, αλλά δεν είμαστε στην εποχή Καζάκη στον Δήμο Ιάσμου. Αν έμεινε με την εντύπωση ο κύριος Καζάκης ότι μπορεί να είναι δήμαρχος χωρίς να είναι δήμαρχος, δεν υπάρχουν αυτά στην τοπική αυτοδιοίκηση και στη δημόσια διοίκηση. Ο Δήμος Ιάσμου άλλαξε σελίδα, έχει άλλον δήμαρχο, έχει άλλη δημοτική αρχή. Αυτή η δημοτική αρχή έχει άλλες αρχές, έχει άλλα, πιστεύω, έχει άλλα ήθη και έθιμα. Εγώ πάντως για την συγκρατημένη δημόσια δήλωσή του θέλω να τον ευχαριστήσω. Κατέγραψα, απλά για μένα ο κύριος Καζάκης είναι ένας αξιόλογος άνθρωπος, πρώην δήμαρχος, και όπως κάθε δημότης του Δήμου Ιάσμου έχει το δικαίωμα της ψήφου, της μιας ψήφου. Αν δεν αρέσει στον κύριο Καζάκη η διοίκησή μας, μπορεί να ψηφίσει το κύριο Αμούτζα την επόμενη φορά. Πολύ ωραία.